Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παρασκευάς Νικολός. Εκπροσωπώ τον πρόεδρο Ηλία Σιμεών από την Ομοσπονδία Ελλήνων Αθηνικάνων Ελλήνων Ρωμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε ένα θέμα για τις άδειες των μικροπολιτών οι οποίοι περιφέρονται στον νομό. Δυσκολεύονται αυτό το διάστημα να θεωρήσουν τις άδειες τους και ζητούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως έχει γίνει και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, έχουν πάρει απόφαση περιφερειάρχης της Αττικής και περιφερειάρχης της Θεσσαλονίκης να θεωρήσουν χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και ζητούμε σήμερα, είμαστε σήμερα εδώ, να ζητήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει δεκτό το αίτημά μας. Εκπροσωπούμε 297 μικροπολιτές στο νομό Ξάνθης. Α, είστε από το νομό Ξάνθης. Μάλιστα. Έτσι. Είστε όλοι χωρίς άδεια αυτή τη στιγμή, παρανομή. Είναι η μισή από αυτούς θεωρημένοι και η άλλη μισή αδυνατούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή χρωστούν οι άνθρωποι. Επειδή χρωστούν λόγω της κρίσης και όλα αυτά εδώ. Δυσκολεύονται ο κόσμος, δυσκολεύεται όλη η περιφέρεια. Και αυτό γίνεται με αφορμή την αλλαγή του νόμου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Απαγορεύει ο νόμος αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε χωρίς φορολογική και ασφαλιστική. Ζητάμε εμείς την επίοικια και από το Περιφερειακό Συμβούλιο να θεωρήσουμε έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να τακτοποιηθούμε και να τακτοποιήσουμε τις οφειλές μας. Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι για το οποίο δεν είναι αδόκιμο. Πολύ δύσκολο να ψηφίσουμε. Συγγνώμη, λίγο. Αφήνει την αρμοδιότητα και λέει δίνει κάτι σε τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε. Σε αυτό, εδώ σε εμάς είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει φύγει από εμάς. Αυτό που σου είπε, δεν σου είπε. Τι σου είπε ο Αντωνιάδης μετά. Παιδιά, κι εγώ του ΑΕΗ, ποτέ. Ξέρω πως είσαι. Έχετε 100% δίκιο. Αλλά έφυγε από εμάς. Έφυγε από εμάς. Έφυγε κι εγώ εκεί με του ΑΕΗ. Ξέρω πως Περιμένετε, Περιμένετε.